Γεια σας αγαπητοί μας ακροατές. Είμαστε οι ραδιοπειρατές του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης. Πολλά έχουν γραφεί για την πανδημία που ταλαντίζει την ανθρωπότητα και όχι άδικα. Αρκετά επίσης και για τις επιπτώσεις της στις πιο ευάλωτες ηλικιακές ομάδες όπως οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά. Ειδικά για τα παιδιά, εύστοχα επισημάνθηκε πως μπορεί να μην νοσούν αλλά υποφέρουν. Ενώ πολλοί ειδικοί κάνουν λόγο για τη βαριά κληρονομιά που θα αφήσει σε αυτό η πανδημία, αλλά και για μια επερχόμενη πανδημία ψυχικών νοσημάτων θα διαρκέσει πολύ περισσότερο. Έτσι, το 22ο τεύχος του περιοδικού μας, του νεογραφήματος, περισσότερο και από την πανδημία, στρέφει την προσοχή του σε αυτό το βλέμμα των παιδιών, δίνοντάς του τη δυνατότητα να εκφραστεί με το λόγο. Η πλειονότητα των κειμένων γράφτηκε τη σχολική χρονιά 2020-2021 στο πλαίσιο των φιλολογικών μαθημάτων της αγωγής προφορικού λόγου και των μαθημάτων αγγλικής γλώσσας. Οι νεαροί συντάκτες καταθέτουν και μοιράζονται το πιο βαθύ τους βλέμμα, τις σκέψεις τους, ακόμα και τις πιο μύχιες, και τα συναισθήματά τους, ακόμα και εκείνα τα βουβά, με τρόπο εξομολογητικό και διάφανο. Ιδιαίτερη πτυχή αποτελούν οι πρώτες δημοσιογραφικές απόπειρες των μαθητών μας να πάρουν συνεντεύξεις από πρόσωπα της κοινωνικής και πολιτιστικής επικαιρότητας. Ένα τέτοιο πρόσωπο είναι και ο τραγουδιστής Νίκος Βέρτης. Έπαψα να σε θυμάμαι, πέρασε καιρός. Διάλεξες τον δρόμο σου, έμαθα πια μόνος μου και έχω συνηθίσει λίγο και στη μοναξιά. Συνέντευξη με τον τραγουδιστή Νίκο Βέρτη. Να συνειδητοποιήσουμε πόσο ανάγκη έχουμε ο ένας τον άλλον. Στη Θεσσαλονίκη, ο τραγουδιστής Νίκος Βέρτης ήταν από τους λίγους στο χώρο του που δεν το έβαλε κάτω. Ολοκλήρωσε τις εμφανίσεις του σε κέντρο διασκέδασης που, ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις της πανδημίας, τήρησε όλες τις προδιαγραφές του ΕΟΔΗ χωρίς κανένα δυσάρεστο περιστατικό. Επικοινωνήσαμε με τον δημοφιλή τραγουδιστή μέσω FaceTime και να, τι μας δήλωσε. Νίκο, σε καλωσορίζουμε στο μαθητικό μας περιοδικό νεογράφημα του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη λένε ότι νίκησε στον κορονοϊό. Σε μια εποχή που όλοι διστάζουν να ανέβουν στη σκηνή να τραγουδήσουν, εσύ έκανες την υπέρβαση. Πες μας, τι σε έκανε να πάρεις αυτή την απόφαση? Πήρα αυτή την απόφαση καθώς πρώτον ο χώρος αυτός απασχολεί πάνω από 130 οικογένειες και είναι σημαντικό σε τέτοιες δύσκολες συγκυρίες να στηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και την πατρίδα. Το δεύτερο είναι ότι θα θέλαμε να αποδείξουμε ότι μπορούμε να διασκεδάζουμε τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας, αφού άλλωστε είναι προσωρινά, τουλάχιστον θέλω να πιστεύω έτσι. Καταφέραμε με σοβαρή δουλειά που έκανε το προσωπικό όμως και με την καλή διάθεση του κόσμου, τα καταφέραμε παρόλα αυτά. Πώς πέρασε την εποχή της καραντίνας? Ήταν τελικά η πανδημία μια αναγκαστική ευκαιρία ξεκούρασης για εσένα? Η πανδημία, αν και μόνο αρνητικές συνέπειες έχει, είχε και μια θετική. Κάναμε πράγματα απλά που δεν μας αφήνει η πίεση της καθημερινότητας να κάνουμε. Έτσι ηρεμήσαμε αρκετά, κάναμε όλοι ένα δώρο στον εαυτό μας, πιστεύω, και πέρα από όλα τα αρνητικά, όταν θα περάσει, θα θυμόμαστε αυτή την ξεκούραστη περίοδο. Ξεκίνησες την επαγγελματική σου καριέρα παίζοντας στο εθνικό μας όργανο, το μπουζούκι, και πέτυχες τόσα πολλά. Πιστεύεις ότι θα έπρεπε να διδάσκεται περισσότερο το μάθημα της μουσικής στα ελληνικά σχολεία? Οπωσδήποτε, αφού η μουσική είναι η βέλτιστη επιλογή διεξόδου σε οτιδήποτε απασχολεί αρνητικά έναν έφηβο. Όταν θυμώνεις, έχεις παρέα το μουσικό σου όργανο. Όταν συναχωριέσαι επίσης. Και όταν είσαι χαρούμενος, πάλι με αυτό θα περάσεις όμορφες στιγμές. Άρα πρέπει να είναι βασικό μάθημα, όχι με πίεση, αλλά να αφήνουν το κάθε παιδί να σκαλίζει έστω και για 10 λεπτά την ημέρα το μουσικό όργανο που αυτό θα επιλέξει. Κλείνοντας, και αφού σε ευχαριστήσω για την τιμή που μας έκανες να απαντήσεις στις ερωτήσεις μας, θα σου ζητήσω να κάνεις μια ευχή για την πανδημία που πλήττει τον πλανήτη μας. Δεν θα κάνω ευχή για την πανδημία,
αλλά για τους ανθρώπους. Εύχομαι να είμαστε όλοι καλά και να συνειδητοποιήσουμε τώρα έστω πόσο ανάγκη έχουμε ο ένας τον άλλον. Μια χειραψία, μια αγκαλιά να μπει πλέον πιο έντονα στη ζωή μας, μόλις με το καλό πετάξουμε αυτές τις έρμες τις μάσκες. Μέχρι τότε όμως ας είμαστε όλοι προσεκτικοί και όχι εγωιστές. Τηρούμε τα μέτρα για να περάσει πιο γρήγορα όλο αυτό. Η κληρονομιά του κορονοϊού. Είμαι ο κορονοϊός. Κουράστηκα να σας βλέπω, να μαλώνετε, να ζηλεύετε, να μην ενδιαφέρεστε για τον συνάνθρωπό σας, για τα ζώα, για τα φυτά, για τον πλανήτη. Να είστε εγωιστές, να προκαλείτε καταστροφές. Ήρθα στη γη για να σας δείξω ότι η ζωή είναι σημαντική. Να καταλάβετε ότι τα υλικά προϊόντα δεν έχουν τη σημασία που έχουν οι άνθρωποι με τους οποίους ζεις τη μία και μοναδική ζωή σου. Να νιώσετε την αξία της αγάπης, της συντροφικότητας, της φιλίας, της ισότητας. Κάποια στιγμή θα φύγω και δεν θα ξαναγυρίσω. Αφοσιωθείτε στους ανθρώπους που αγαπάτε, κάντε δραστηριότητες που αγαπάτε. Πετάξτε τις μάσκες που μέσα σας φοράτε, βοηθήστε με μία αγκαλιά όσους ανθρώπους τη χρειάζονται. Μην ξεχνάτε τι σας στέρισα. Τα κάλαντα της καραντίνας. Να πω δεν το περίμενα το δεύτερο lockdown. Το λάπτοπ μου τα έπαιξε, δεν κάνει πια shutdown. Τους φίλους μου τους ξέχασα, πρόσφατα δεν θυμάμαι. Ξανά μέσα στο λύκειο, έτσι πως θα πάμε. Πάλι καλά που τελειώνουμε και λίγο στο Fortnite. Δύο λόγια ανταλλάσσουμε πριν πούμε good night. Το εξ αποστάσεις μάθημα λίγο βαρετό, οκτάρω με μάσκα χίλιες φορές αυτό. Ο κύριος με ρώτησε πώς κλείνεται ένα ρήμα, συγγνώμη δεν σας άκουσα, διακόπηκε το σήμα. Γράφουμε διαγωνίσματα με ορθάνυχτα βιβλία, φέτος θα τα σωρώσουμε όλη τα αριστεία. Πολυμερής εσόκλειστος μέσα στο ίδιο σπίτι. Τα ρούχα δεν μου μπαίνουν πια, δεν τρώω σαν σπουργίτη. Αν είχε το ψυγείο μας στόμα για να μιλήσει, έλος θα μου φώναζε, με εις γονατής. Και για τα ψώνια κάνουμε παραγγελίες online, τα courier τα φέρνουνε, μα όλα εκτός deadline. Το δέντρο τα στολίσαμε στα μέσα του Νοέμβρη, βλέπω να τα μαζεύουμε του χρόνου το Σεπτέμβρη. Ξεχάστε φέτος κάλαντα, βόλτες, χαρές και ψώνια. Γιορτές θα ξανακάνουμε μετά από κάποια χρόνια. Όμως μην απελπίζεστε και κάντε κουράγιο. Και δώρα ζητήσουμε με κάλαντα από τον Άγιο. Άγιε Βασίλη φέρε μας από την Κεσαρία. Εμβόλιο και φάρμακα του COVID θεραπεία. A message to my younger self. Hi, my name is Bill, and right now I'm 23 years old. Today I'm going to send a message to my younger self. First things first, I must admit that I didn't think that the world out there in the streets would be so cruel and violent. Also, life is not that fair. Sometimes it is really unfair in forms you don't even realize. Like when I was 13, the coronavirus turned into a pandemic that made me lock myself inside the house for 2 months. At the start, I was kind of happy because schools had closed. After a couple of months, though, they opened again, but I could not go and see my teachers
or my classmate face to face because I have a health problem. I didn't even realize how bad it was because I was just lying around on my bed relaxing while I didn't have school. I really thought that it wouldn't be a big deal, but it was because I lost touch with my friends and my teachers, and we could only speak through the phone. Enough with the story. Now it's time for the letter. I wish I had been studying more during those days, as it could really have given me a hand. I would also say to myself that he should be proud of himself, because he protected himself from the virus and started brushing his teeth. He also started taking some physical exercise inside the house, such as push-ups to stay fit, and did not end up coming out of the quarantine looking like a piggy. Well, there isn't anything else to say except some advice. Enjoy your time being a kid, because after that life won't be all plain sailing. That's all I want to say to my younger self. I hope he will be all right. A message from 2030. Dear Aris from the past, if you are reading this now, I can assure you that you will be fine in the years to come. I'm saying that because it was around May when everyone started to relax from the COVID-19 lockdown situation and stopped paying attention. Unfortunately, that was a big mistake, since coronavirus cases and symptoms started to emerge again in the population by leaps and bounds. That obviously affected everyone, since strict laws were implemented again. Thankfully, the doctors finally found a medicine for the virus, even though it was a little too expensive at first and some people couldn't afford it. Over the course of years, everyone eventually got healthy. I should be very grateful to all of the doctors, scientists and researchers that managed to invent the medicine, because they inspired me to become a good doctor myself, so I can help people and be ready for any future pandemic. 10 years later, I can say that such a bad event had a very positive effect on me, because it led me to study medicine and become an efficient doctor, ready to help anyone in difficult situations. Wish you the best, Aris. A letter unlike other. Dear me from the past, while I'm writing you this letter, I'm staring at the view of Jupiter, as humanity as a whole has abandoned the Earth and moved to Mars. Haha, just kidding. Many things have changed during those 10 years, but not that much. I'm going to describe them all. First of all, I would like to inform you about your current situation with the coronavirus. Thankfully, scientists have found a medicine for the virus, and this will lead us to the next topic I want you to hear about. As you already know, we were forced to stay at home to reduce the number of daily coronavirus cases. During the quarantine, people had plenty of time to spend on themselves, which helped them realize that connecting to their inner self and taking care of their body, nutrition and mental health was the answer to many problems. Humanity learned to care about the significant other. Humans ended up caring for nature, and the Earth became a very nice place to live in. As a result, most of the strongest and wealthiest countries started financially supporting the poorer countries, which have debts, and poverty in Africa has now been eradicated. In addition, another thing that I would like to inform you about is that there is now one and unique currency used all around the globe. Consequently, the market is easier to access for younger businessmen and businesswomen, as well as more experienced entrepreneurs. In my opinion, making international trade simpler was an extremely effective move by the United Nations. Last but not least,
Education has changed quite a lot too. Every country in the world has agreed to enforce a schedule which will be followed by every public or private school. This way, there will be no more inequalities or differences any longer, as all students will receive the same kind of education. To make school fairer and to bridge the big gap between private and public institutions, all students now have access to a common educational e-platform, which is similar to the ones used during the coronavirus quarantine. As a result, people have stopped comparing private schools with public schools. Before I finish this letter to you, I want you to know how I'm doing. Let me talk you about my progress from school and now at university. I'm studying physical education and my dream is to become a basketball player. I'm in the last year of my university studies and I hope to graduate successfully soon. Then, I plan to start a career playing for a professional basketball team, or even the NBA. That's all for now and good luck. Cheers, the future Alex.